Την ώρα που έλαβαν χώρα οι νέες διερευνητικές επαφές στην Αθήνα, ο 62ος γύρος, μετά ήρθαν οι πολιτικές διαβουλεύσεις και από εκεί βγήκε το ενδεχόμενο επίσκεψης Δένδια στην Άγκυρα στις 14 Απριλίου. Την ίδια μέρα ο Μευλού Τσαβούσογλου μίλησε ακόμα και για ενδεχόμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τουρκία, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Αυτά μας είπε ο Μευλού Τσαβούσογλου. Φυσικά, όταν είδαμε τις δηλώσεις Ερντογάν που προηγήθηκαν των διερευνητικών επαφών του 62ου γύρου, τις νέες προκλητικές δηλώσεις που αναφέρθηκα στο προηγούμενο βίντεο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης πραγματικά ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα. Όλα αυτά είναι βέβαιο ότι γίνονται ούτως ώστε να αποφύγει η Τουρκία για άλλη μια φορά όχι μόνο τις κυρώσεις, αλλά ακόμα και τη συζήτηση για κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου. Γι' αυτό τα κάνει. Χθες εξήγηλε και νέα παράνομη ναύτεξ. Ειδικότερα η εν λόγω ναύτεξ σκοπεύει να υλοποιήσει άσκηση με πραγματικά πυρά του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στο τρίγωνο ανάμεσα στη Λίμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και τη Λέσβο. Βλέπουμε συνεχίζονται οι προκλήσεις με τη νέα προκλητικότατη ναύτεξ σε ένα σημείο του Βόρειου Αιγαίου, σε ένα σημείο που οπωσδήποτε δεν έχει καμιά δουλειά η Τουρκία να ασκείται εκεί. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΧΕΠΑ. Εκεί τόνισε ο Υπουργός ότι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας επιβάλλει στην Ελλάδα να έχει πανέτοιμες ένοπλες δυνάμεις. Τόνισε επίσης ότι το θέμα της αμυντικής θωράκισης δεν αποτελεί μόνο προαπαιτούμενο για την ασφάλεια της χώρας, αλλά παράγοντα που θα της επιτρέψει να επιβεβαιώσει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Μίλησε επίσης για την αναγκαιότητα αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της μαχητικής ικανότητας, γεγονότα που μπορεί να αποτελέσουν ταυτόχρονα και εξέλιξη με αναπτυξιακή διάσταση, αφού αυτό μπορεί να επιφέρει ανάταξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας με θετικές προεκτάσεις και στην οικονομία. Είπε επίσης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών από την πλευρά τώρα της ελληνικής διπλωματίας ότι αναμένουμε την έκθεση του Ζωζέπ Μπορέλ, του Ευρωπαίου Επίτροπου για την Άγκυρα, και είναι ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο θετικής ατζέντας αλλά και η προοπτική λήψης μέτρων για την Τουρκία εφόσον συνεχίσει την παραβατική της συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει ούτε συζήτηση για κυρώσεις εφόσον έχει εξαγγελθεί η επίσκεψη Δένδια και η ενδεχόμενη επίσκεψη ακόμα και του Πρωθυπουργού. Οι ίδιες οι διερευνητικές επαφές αποτελούν το ιδανικό άλοθη για την Άγκυρα αλλά και για τους προστάτες της εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με προεξάρχουσα τη Γερμανία. Αναμένουμε φυσικά την έκθεση των ευρωπαϊκών οργάνων πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν. Αναμένεται έκθεση του ΙΠΑ του εκπροσώπου Ζωζέ Πορέλ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Άγκυρα. Η εν λόγω έκθεση πρόκειται να αποσταλεί στα κράτη-μέλη τις επόμενες μέρες. Η τακτική καρότου και μαστιγίου πρέπει να είναι πάντα στο τραπέζι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Αυτά δήλωσε στα πλαίσια ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών. Τα μέτρα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στο τραπέζι εφόσον η Τουρκία υιοθετήσει μια παραβατική συμπεριφορά. Η θέση μας είναι η δυτή προσέγγιση. Από τη μία είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να εξετάσουμε τα διάφορα σημεία μιας θετικής ατζέντας με την Τουρκία, αλλά υπό έναν απαράβατο αυστηρό όρο ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση η Άγκυρα δεν πρόκειται να σταματήσει αυτά που κάνει, το λέω διαρκώς επειδή κάποιοι κάνουν κάποιες δηλώσεις ή και ανακοινώσεις, διότι η Τουρκία προχωρεί.
βλέπουμε από την πλευρά, ας πούμε, της υπερδύναμης μία σκλήρινση της τάσης της απέναντι στην Τουρκία και απ' την άλλη ο κολοσσός της Ford, η αμερικανική βιομηχανία αυτή, αυτοκινήτων, αυτοκινητοβιομηχανία, κάνει επένδυση 2 δις στην Τουρκία. Φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς ότι με όλα αυτά δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να κάνει πίσω σε όσα προκλητικά πράττει, όχι μόνο ενάντια στον ελληνισμό και τα κράτη της περιοχής, αλλά και ενάντια στο κύρος της υπερδύναμης, στα συμφέροντα της υπερδύναμης, όπως και στα συμφέροντα και το κύρος της ρωσικής υπερδύναμης, που αμφισβητεί άμεσα τα όσα πράττει η Ρωσία στην Κρυμαία, προσπαθεί να βάλει πόδι στην Κρυμαία χρησιμοποιώντας ως όχημα τους Τατάρους της Κρυμαίας. Σημαντικά και για τα πανίσχυρα μαχητικά μας Μιράζ 2005, τα οποία φέρουν τα στρατηγικά όπλα της Ελλάδος. Πρόκειται για τους στρατηγικούς πυράβλους Σκάλ PEG, αλλά και τους πυράβλους ναυτικής κρούσης Εξοσέτ. Θέματα που αφορούν την πολύ σημαντική υποστήριξη των αεροσκαφών Μιράζ 2005 στα πλαίσια υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων για την ενσυνεχεία υποστήριξή τους, συζητήθηκαν στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης με τη συμμετοχή αρμόδιων επιτελών και εκπροσώπων εταιριών όπως η Thales, μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Συζητήθηκαν εκεί σημαντικά θέματα και έγινε επισκόπηση της προόδου υλοποίησης των εκτελεστικών συμβάσεων υποστήριξης αεροκινητήρων και άλλων σημαντικών θεμάτων σύμφωνα με το αγαπητό σε μας site defensepavlapoint.gr, το οποίο έχει όλες τις λεπτομέρειες. Με drones, το έχουμε ξαναπεί, σκοπεύει η Τουρκία να αντισταθμίσει την απώλεια των F-35, των υπερσύγχρονων stealth μαχητικών F-35 Lightning II, το επόμενο απόκτημα κατά πάσα πιθανότητα της πανίσχυρης ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Η Τουρκία έχει εκδιωχθεί και είτε μιλάμε για τα TB3 Bayraktar, τη νέα έκδοση των TB2 Bayraktar, είτε μιλάμε για τα Akinci ή το οποιοδήποτε άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τα F-35 σε κανένα τομέα, ούτε φυσικά στην επάνδρωση με αεροσκάφη του τουρκικού ελικοπτεροφόρου Ανατολού, ένα μίνι αεροπλανοφόρο ή ελικοπτεροφόρο που κατασκευάζει η φίλη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ομόφιλη των Ελλήνων στα πλαίσια της Μεσογειακής Φυλής Ισπανία, κατασκευάζει για τους Τούρκους, θα το επανδρώσει είτε με Harrier, παμπάλαια Harrier, πεπαλαιωμένα Harrier ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη TB3. Φυσικά αυτά τα αεροσκάφη δεν θα έχουν καμία τύχη μπροστά στα, όχι μόνο στα F-16 Viper, στα Rafale, στα άλλα αεροσκάφη ή ηλεκτρονικά αντίμετρα ή οτιδήποτε άλλο απέναντι στην ελληνική αεράμινα. Δεν θα έχουν αυτά καμία τύχη στην απευταία περίπτωση ανοίγματος της πόρτας του φρενοκομείου από την Άγκυρα, και φυσικά το ίδιο το αεροπλανοφόρο δυστυχώς θα αποτελεί απλά ένα στόχο για τους Exocet. Exocet που στην πολεμική αεροπορία της Τουρκίας δεν υπάρχουν, φέρουν μόνο τα μαχητικά μας Μιράζ, όπως είπα και πριν, και τα Ραφάλ που αναμένουμε. Εντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες όσοι τις είδατε στους Αττικούς ουρανούς, όσοι είχατε την τύχη από τις δοκιμαστικές πτήσεις τόσο μαχητικών μας αεροσκαφών όσο και ελικοπτέρων. Έχουν δοθεί εντυπωσιακές εικόνες στο φως της δημοσιότητας, τόσο από μαχητικά αεροσκάφη όσο και από ελικόπτερα Σινούκ και άλλα. Πραγματικά μας προειδεάζουν να βλέπουμε τα Μιράζ να ύπτανται άνωθεν των Αθηνών, της Ακροπόλεως. Για το τι θα δούμε στην παρέλαση από τις τηλεοράσεις μας φέτος, του χρόνου ελπίζουμε να είμαστε όλοι ελεύθεροι και να απολαύσουμε την παρέλαση από κοντά, να δούμε και τα Ραφάλ να πετούν. Είδαμε και F4 Phantom, ένα αεροσκάφος που έχει προσφέρει πολλά στην Ελλάδα και την πολεμική αεροπορία, βρίσκεται τώρα στη δύση της καριέρας του, έρχονται τα Ραφάλ, έρχονται τα F-35 στο μέλλον.
Σας ενημερώσαμε χθες το βράδυ για τις δηλώσεις Biden, οι οποίες εγκαινιάζουν μια νέα σχέση ψυχρότητας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, Ρωσία και Αμερική, Αμερική και Ρωσία, απάντησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις δηλώσεις Biden εναντίον του. Σήμερα, σε συνέντευξή του στον αμερικανικό τηλεοπτικό διάβλο ABC, του ευχήθηκε να είναι υγιής, λέγοντας σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Αμερικανού συναδέλφου μου, τι θα απαντούσα, θα του έλεγα να είστε υγιείς, του εύχομαι υγεία, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι το λέει αυτό χωρίς ηρωνία και αστεϊσμούς. Πάμε τώρα λίγο νοτιότερα της Ρωσίας, στην Αρμενία, ανακοίνωσε ότι θα γίνουν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ώστε να τεθεί ένα τέρμα στην πολιτική κρίση που μαστίζει την Αρμενία μετά την ήττα από τους Τουρκοαζέρους στο Αρτσάχ, μία ήττα για την οποία φέρει μεγάλο μέρος ευθύνης τόσο η αρμενική πλευρά για την έλλειψη ετοιμότητας, τόσο και για τη μειωμένη βοήθεια που προσέφερε στις δυνάμεις αμήνης του Αρτσάχ το ίδιο το αρμενικό κράτος. Φυσικά, αν το ψάξουμε, ευθύνη φέρουν πολλοί, ο ίδιος ο Νικόλ Πασινιάν φυσικά, ως ηγέτης της Αρμενίας, αλλά και η Ρωσία δεν βοήθησε. Εμείς από εδώ θεωρούμε ότι και η Ελλάδα έπρεπε να βοηθήσει την Αρμενία, όχι μόνο γιατί είναι ένα αδελφό έθνος με το οποίο μας συνδέουν πολλά, αλλά και διότι το επιτάσσει το εθνικό συμφέρον να αντιμετωπίζουμε από κοινού όλοι οι λαοί που υφιστάμεθα την τουρκική επεκτατικότητα, να την αντιμετωπίζουμε από κοινού Έλληνες, Αρμένοι, Σύριοι, Κούρδοι, Λίβοι, Βούλγαροι, Σέρβοι και όχι μόνο. Όσο μακριά φτάνουν οι βλέψεις της νεοθωμανικής Τουρκίας και των παντουρκικών σχεδίων, όλοι αυτοί οι λαοί θα έπρεπε συντεταγμένα και με γνώμονα την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη συνεργασία και το διεθνές δίκαιο να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της Άγκυρας. Εμείς σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε στενά τα πάντα και σας ενημερώνουμε. Θα ακολουθήσει μετά από αυτή την εκπομπή η ανάλυση που κάνω των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά τη σημαντική περίοδο για αυτό που ζούμε σήμερα από το 1923 μέχρι το 2021. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.